Επί της ΑΕΚ που προηγήθηκε 2 φορές. Σαβεύσκι. Μαλαδένης και πάλι Σαβεύσκι. Δεξιά για τον Μπορμπόκι. Τελευταίος θα επιχειρήσει τη σέντρα, η κεφαλιά και το 1-0 για την ΑΕΚ. Μόλις το 2ο λεπτό από τον Ντέμι Νικολαίδη. Ήταν η παλιά του Μπορμπόκι, ο Νικολαίδης στο ύψος της μικρής περιοχής με κεφαλιά παραβίασε την εστία του Καργαμάνη πολύ νωρίς, μόλις το 2ο λεπτό γράφει το Άρης ΑΕΚ 0-1. Η παλιά είναι για τον Σαβεύσκι. Φεύγει ο Κετσπάγια, η παλιά για τον Κετσπάγια. Τέτα, παίρνει στον Καργαμάνη ο Κετσπάγια. Για να δούμε, πλασάρι, ο Καργαμάνης θα σώσει. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να διπλασιάσει τα τέρματά της μόλις το 4ο λεπτό. Σαβεύσκι. Η παλιά για τον Κωστή δεν είναι σε θέση offside. Παίζεται, λέει ο επόπτης. Για να δούμε το σου του Κωστή, την παλά θα περάσει out. Μαυρογεννίδης. Πανόπουλος, θα περάσει ο Πανόπουλος σε θέση βολή. Σουτάρει και σοφαρίζει. Το γκολ από τον Μιχάλη Πανόπουλο ήταν μια όμορφη προσπάθεια του νεαρού. Κέρδισε την κόντρα, μπήκε στην περιοχή της ΑΕΚ και ισοφάρισε στο 24ο λεπτό. Ο Μιχάλης Πανόπουλος σε 1-1 εδώ στο Χαριλάου. Νικολαίδης για τον Κετσπάγια. Από τα δεξιά έχει χώρο ο Γεωργιανός. Και πάλι για τον Νικολαίδη. Ο τελευταίος θα πέσει στην περιοχή του Άρη. Παίζεται, λέει ο κύριος Μπίκας. Έχουμε διαμαρτυρίες από τον Ντέμι Νικολαίδη. Η μπάλα θα περάσει κόρνερ. 36 λεπτά ακόμα στο Χαριλάου. Ο Μπορμπόκης στην εκτέλεση του φάουλ. Η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Ένα πολύ όμορφο γκολ από τον Χρήστο Κωστή. Μετά την εκτέλεση φάουλ από τον Μπορμπόκη, ο Κωστής πήρε την κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι. Έστειλε για δεύτερη φορά την μπάλα στα δίχτυα του Χρήστου Καρκαμάνη. Στο 36ο λεπτό γράφει το Άρης ΑΕΚ 1-2. Ο Ζαπαλίδης, Κοφίδης. Αφήνει για τον Σιμόνοβιτς. Σιμόνοβιτς, Λιολίδης, αφήνει πίσω για τον Κοφίδη. Μπαλιά για τον Μιλόγεβιτς, το 1-2. Ο Λιολίδης θα μπει στην περιοχή του της ΑΕΚ. Η μπάλα θα περάσει κόρνερ. Μιλόγεβιτς και πάλι για τον Λουμπούτη. Λουμπούτης τελευταίος κάνει τη σέντρα, η κεφαλιά, η πρώτη. Σε καλύτερη θέση ο Σιμόνοβιτς δεν μπορεί να πιάσει τελικά το σουτ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη να ισοφαρίσει. 3 λεπτά πριν τη λήξη του ημιχρόνου με τον Σάσα Σιμόνοβιτς. Προσπαθεί να περάσει ο Μαυρογεννίδης, δεν θα περάσει. Κερδίζει την κόντρα τώρα και θα μπει στην περιοχή της ΑΕΚ ο νεαρός, ο Δημήτρης Μαυρογεννίδης, παράλληλη σέντρα. Ο Ατματζίδης με διπλή προσπάθεια βλοκάρει. Μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη. 57ο λεπτό η εκτέλεση του κόρνερ, η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Ένα πολύ όμορφο γκολ από τον Τραγιανό Δέλα. Ήταν η εκτέλεση από τον Λουμπούτη. Καλοτραβηγμένο κόρνερ, ο νεαρός, ο Τραγιανός Δέλας έπιασε την κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ατματζίδη, ισοφαρίζει εδώ στο Χαριλάο με τη συμπλήρωση του 54ου λεπτού. 73 λεπτά αγώνα στο Χαριλάο, το 2-2 παραμένει, Σαβεύσκι, Μπορμπόκης και Ντόμπος επάνω στην μπάλα. Για τον Κετσπάγια θα πιάσει το τελευταίο σου, ο Καρκαμάνης με υπερένταση θα αποκρούσει. Μπορμπόκης στην εκτέλεση του φάουλ. Καλοτραβηγμένο η κεφαλιά πάνω από τα δοκάρια του Καρκαμάνη, κόρνερ τελικά. Τζάτσος η παλιά κάθεται για τον Λιολίδη. Λιολίδη στο σουτ, στα χέρια του Ατματζίδη. Ατματζίδης έχασε προσωρινά την μπάλα, δεν υπήρχε παίκτης του Άρη εκεί. Θα φύγει ο Μπορμπόκης σε κανονική θέση, λέει, παίζεται ο πρώτος βοηθός. Μπάλα θα φτάσει στον Νικολαίδη, θα γυρίσει αυτό στο σουτ, την μπάλα out. Καλή στιγμή για την ΑΕΚ, Τραγιανός Δέλας παίρνει πολλά μέτρα φόρα. Δυνατό το σουτ, την μπάλα στα δίχτυα, γκολ. Το 3-2 από τον Τραγιανό Δέλα. Ο Άρης το 22ο λεπτό με αυτό το φάουλ του Δέλα παίρνει προβάδισμα στο σκορ 3-2. Να τώρα ο Κωστής. Μπαλιά για τον Κετσπάγια, επικίνδυνα. Για να δούμε τον Γεωργιανό το σουτ, την μπάλα out. Κύριε Διαμαντόπουλε, πολύ μεγάλη νίκη για τον Άρη μέσα στο Χαριλάο. 3-2 επί ενός αντιπάλου, πολύ υπολογίσιμο όπως είναι η ΑΕΚ. Ασφαλώς τα συναισθήματα είναι πολύ μεγάλη χαρά και ικανοποίηση για αυτό το αποτέλεσμα. Πόσο δύσκολα έφτασε όμως ο Άρης αυτή τη νίκη, αν και η ΑΕΚ προηγήθηκε 2 φορές στο σκορ, στο παιχνίδι. Ήταν ένα παιχνίδι καθοριστικής σημασίας. Ένα παιχνίδι στο οποίο έπρεπε να τα παίξουμε όλα για όλα. Πίστευα και πιστεύω σε αυτή την ομάδα. 5 μήνες μάχη, αγώνα, πολλές αντιδράσεις, πολλές πιέσεις. Αλλά ήξερα ότι τα παιδιά έχουν την ψυχική δύναμη να τα ανταπεξέλθουν σε αυτό το παιχνίδι και πίστευα ότι τελικά θα βγούμε νικητές. Συγχαρητήρια στα παλικάρια, διότι πραγματικά ήταν παλικάρια. Με τα τόσα προβλήματα που είχε ο Άρης τελευταία, με τα όσα ακούγονται, βγαίνουν στον τύπο, στη δημοσιότητα. Πολλά ακούστηκαν και για εσά
σας, πού βρήκε η ομάδα τα ψυχικά αποθέματα να παίξει τόσο πολύ δυνατά με την ΑΕΚ, αν και το σκορ δεν την ευνοούσε στην αρχή. Εμείς είμαστε μια γροθιά, προπονητής, παίκτης, διοίκηση, είμαστε μια γροθιά και προσπαθούμε για το καλό του Άρη. Είμαστε ενωμένοι, αγαπημένοι και αποφασισμένοι να οδηγήσουμε τον Άρη εκεί που χρειάζεται. Πού θα θέλατε να αφιερώσετε αυτή την σημαντική νίκη οπωσδήποτε? Κοιτάξτε, ήθελα να αφιερώσω αυτή τη νίκη στη διοίκηση του Άρη, στο λαό του Άρη, στα παιδιά του Άρη, στους παίκτες του Άρη, οι οποίοι προσπαθήσαν, σε όλους αυτούς οι οποίοι, δεν πειράζει, ας μας βρίζουν οι φίλαθλοι, εμείς θα τους κάνουμε να μας χειροκροτούν. Ένα παιχνίδι το οποίο έπρεπε να έχει τελειώσει τα πρώτα 20 λεπτά, καταφέραμε να το χάσουμε. Επειδή σε κάποιες συγκεκριμένες φάσεις δεν είχαμε την αυτοσυγκέντρωση και την ομαδικότητα που χρειαζόταν. Συγχαρητήρια στον Άρη, παρά τα τόσα προβλήματα που αντιμετώπιζε τελευταία και το εις βάρος του σκορ στο ημίχρονο βρήκε τη δύναμη να αντιδράσει. Για να αλλάξει αυτό το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι πολύ άσχημο για μας. Δεν μπορώ να πω τίποτε περισσότερο αυτή τη στιγμή. Παιδιά, δύο λογάκια για το παιχνίδι. Δύο λογάκια. Ευχαριστώ. Λόγια, παιδιά, για τον αγώνα. Καλή. Ευχαριστώ. Χριστό, δύο λογάκια, πες μας. Δύο λόγια. Και τα πιστεύω, εγώ δύσκολα μιλάω. Πρώτα και δεύτερα, δύσκολα μιλάω. Το μόνο που έχουμε εμπιστοσύνη σε εσύ και λάθος να κάνεις είναι ανθρώπινο. Και στόχο πει. Αλλά θα τσίξει με το φέτος. Στο Χαριλάου δεν θα κάνει εκδρομή όπως κάνει ως τώρα. Εγώ για το παιχνίδι δεν είμαι τεχνικός. Ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία. Νομίζω ότι η ανάσα βαθμολογική, όπως είπατε, ήταν ό,τι καλύτερο για την ομάδα του Άρεος. Στο σημερινό παιχνίδι, μετά την ψυχρολουσία που δεχτήκαν οι παίκτες στην αρχή με τον γκολ, νομίζω ότι ανασυνταχθήκαν, κατεβήκαν πιο ψύχρεμοι και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, με την είσοδο του Μάικ του Τζάτζου, άλλαξε η μορφή του παιχνιδιού και νομίζω ο Άρης σε δίκαια έφτασε στη νίκη. Πάντως πρέπει να σταθούμε στις δηλώσεις του Πέτρου Ραβούση που δείχνουν το επίπεδο του προπονητή.